Είμαι η Μέρη και σήμερα θα μιλήσουμε για τα ηλιακά εγκάγματα. Είναι καλοκαίρι και λίγο πολύ όλοι έχουμε πάθει κάποιο έγκαγμα, είτε πιο ήπιο είτε πιο σοβαρό. Γνωρίζουμε όμως τι στην πραγματικότητα πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να αποφεύγουμε. Πολλοί θεωρούν ότι το έγκαγμα βοηθά στο μαύρισμα. Στην πραγματικότητα όμως, το έγκαγμα είναι μία βλάβη του επιδερμιδικού μας ιστού. Και όπως κάθε βλάβη, πρέπει να την κρατήσουμε προστατευμένη από τον ήλιο και πολύ καλά ενυδατωμένη. Δεν χρησιμοποιούμε πάγο, γιατί ο πάγος ρίχνει απότομα τη θερμοκρασία. Οπότε προκαλεί συρρήκνωμα των ιστών και μετά το κάψιμο θα φαίνεται πιο έντονο. Θα το νιώθετε πιο έντονο. Αντί για πάγο, μπορείτε να εφαρμόζετε επιθέματα για 15 με 20 λεπτά στην πάσχουσα περιοχή. Κάνουμε ένα δροσερό ντουζ αμέσως μετά για να απαλύνουμε τον πόνο. Κατά προτίμηση με το χέρι ή με κάποιο ήπιο σφουγγάρι, γιατί δεν πρέπει να τρίψουμε καθόλου το δέρμα μας και εννοείται απαγορεύεται το ξύρισμα. Μην χρησιμοποιήσετε προϊόντα με αρώματα, γιατί μπορεί να ερεθίσουν περισσότερο το δέρμα σας. Αντίθετα όμως, χρησιμοποιήστε προϊόντα με aloe vera ή και καλαμίνη, που αφενός με δροσίζουν το δέρμα, αφετέρου θα πάρουν τον καύσο και τη φλεγμονή. Δύο προϊόντα που χρησιμοποιώ εγώ αμέσως μετά τον ήλιο για άμεση καταπράνηση και ανακούφιση είναι ένα το γιαματικό νερό της La Roche-Posay πλούσιο σε σελήνιο που ανακουφίζει και ενυδατώνει, και δύο το αντίστοιχο After Sun από τη σειρά Postelius με 76% περιεκτικότητα σε φυσικό γιαματικό νερό. Τέλος, μην ξεχνάς ότι η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη, οπότε μην ξεχνάς να εφαρμόσεις το τηλιακό σου και ανανέωνε το τακτικά.